θα δούμε. Κάνεις οικονομία χρησιμοποιώντας μια λάμπα Wi-Fi σε χαμηλή ένταση ή σε διαφορετικό χρώμα, σε διαφορετική απόχρωση. Θα έχετε δει στα καταστήματα με ηλεκτρολογικό υλικό ότι πολλά έχουν τέτοιες λάμπες οι οποίες έχουν διπλή-τριπλή τιμή από τις απλές και λέει Wi-Fi, Smart κτλ. Τι ακριβώς είναι αυτό? Στην ουσία είναι μια λάμπα που μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα, την ένταση, να την χειριζόμαστε από μακριά, δηλαδή να είμαστε στο εξοχικό μας ή στη δουλειά μας και να μέσω του κινητού να πατάμε και να ανοίγει το φως εξωτερικά στο σπίτι μας ή μέσα στο σπίτι μας. Μέσω της εφαρμογής Alexa μπορούμε να μιλάμε απλά στο κινητό μας και να ανοίγει τα φώτα. Μέσω της εφαρμογής Alexa επίσης μπορούμε να αλλάζουμε τα χρώματα, μπορούμε να βάλουμε τον ταχυδρομικό μας κώδικα και ανάλογα την περιοχή που είμαστε να ανάβει και να σβήνει τα φώτα όταν δύσει ο ήλιος. Δηλαδή έχουμε άπειρες δυνατότητες. Πάμε να δούμε όμως αν η κατανάλωση του ρεύματος διαφέρει ανάλογα με την ένταση του χρώματος και με την απόχρωση. Θα σκεπάσουμε λίγο τις λάμπες για να μας βοηθήσει εδώ στη φωτεινότητα. Και πάμε να δούμε τώρα τις δυνατότητες. Όπως βλέπετε εδώ, μας λέει ότι είναι συνδεμένη μία λάμπα GU10. Βλέπετε πάνω αριστερά, είναι η λάμπα η αριστερή. Έχω βάλει βέβαια αντάπτορα εδώ για να δουλέψει σε Dui Y27 GU10. Και από εδώ μπορούμε να αλλάξουμε τα χρώματα. Warm White, βλέπετε πως αλλάζει το χρώμα. Daylight, Cool White, Night Light, πέφτει πολύ το χρώμα. Μπορούμε να το κάνουμε Christmas, δηλαδή ανάβει πράσινο, κόκκινο, ένα λάξ, ξέρω εγώ, και καλά χριστουγεννιάτικο. Halloween, bedtime, πέφτει η δύναμη. Θα σας πω τώρα πώς συνδέουμε μια καινούργια λάμπα. Αγοράζεις μια λάμπα, κατεβάζεις την εφαρμογή, συγκεκριμένη είναι Wiz. Κατεβάζεις την εφαρμογή Wiz, πας εδώ στο συν πάνω που έχει, προσθέστε προϊόν λέει, λάμπα, και κάνει αναζήτηση. Τώρα εγώ έχω συνδεθεί μέσω του Wi-Fi του υπολογιστή, πατάω continue να μου περάσει ουσιαστικά το Wi-Fi που θέλω να συνδέσω τη λάμπα. Μας λέει connection του 2,4 Wi-Fi, συνέχεια, και λέει για να το συνδέσεις πάτα power off τη λάμπα σου, την κλείνεις δηλαδή, την ξανανοίγεις και μετά πατάς start για να μπει σε διαδικασία Wi-Fi λάμπα. Start και θα δείτε ότι θα μας βρει τη λάμπα την Y27. Όλες οι λάμπες κάπως έτσι συνδέονται. Είναι απλή δηλαδή η χρήση και μπορείς να έχεις άπειρες δυνατότητες. Ορίστε, τώρα μας λέει ότι βρήκε μια Y27, ναι. Είναι συνδεμένη γιατί έχω και την Alexa στο κινητό μου. Finish. Και διάλεξε λέει το τέτοιο, ναι, σωστά, και μας λέει τώρα ότι έχουμε μία GU10 και μία Y27 και κοιτάξτε τώρα με ένα πάτημα επιλέγουμε living room, τις έχουμε προσθέσει και τις δύο στο living room και ανάβουνε και με μειωμένη ή αυξημένη ένταση και οι δύο μαζί. Επίσης πάμε εδώ, αλλάζουμε αν θέλουμε τα χρώματα, το κάνουμε χριστουγεννιάτικο, τις κάνουμε και τις δύο χριστουγεννιάτικες και ανάβουν μαζί. Βέβαια το ότι υπάρχει καθυστέρηση έχει να κάνει με το Wi-Fi, πόσο το αντιλαμβάνεται μία και πόσο η άλλη. Υπάρχει μία καθυστέρηση. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει. Μερικές φορές μπορεί να υπάρξει. Α, τώρα υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την κατανάλωση. Παλιά όταν χρησιμοποιούσαμε dimmer δεν υπήρχε διαφορά στην κατανάλωση όταν θέλαμε να ντυμάρουμε μία λάμπα με πιο λίγη δύναμη, γιατί έτρωγε το μετασχηματιστής της λάμπας, έτρωγε λίγο ρεύμα, οπότε είχαμε dimmer ή δεν είχαμε dimmer η κατανάλωση ήταν ίδια, γιατί έτρωγε το πινιάκι του dimmer αρκετό ρεύμα. Τώρα εδώ όμως βλέπετε ότι, ας πούμε, το έχω στο Christmas, η κατανάλωση είναι, να το πάμε και πιο κοντά, 1,6-1,9 W.
Πάμε στο πιο δυνατό, ας πούμε, επιλέγουμε custom white, επιλέγουμε εμείς δηλαδή το χρώμα, και πάμε στο πιο δυνατό, στο 6.500 Kelvin, που είναι το πιο δυνατό. Πήρε την εντολή. Α, πρέπει να πάμε να αλλάξουμε και το dimmer, να το βάλουμε πιο δυνατό. Εδώ πάμε και βλέπετε ότι αυξάνοντας το φως, έχει φτάσει 9-9,5, αυξάνεται το φως, αυξάνεται και η κατανάλωση. Και οι δύο λάμπες αυτές μαζί είναι 15-16 βατ. Όταν αλλάξουμε όμως το χρώμα, λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι στο full λευκό είναι 15-16. Πάμε στο 2200 Kelvin. Βλέπετε ότι πέφτει το χρώμα, γίνεται πιο κίτρινο, πέφτει και η κατανάλωση. Το ανεβάζουμε και μπορείτε την κατανάλωση, ενώ φωτίζει κανονικά η λάμπα, να την φτάσετε, ας πούμε, φωτίζει κανονικά, αλλά πέφτει λίγο τώρα η δύναμή του, για δύο λάμπες στα 4 βατ. Όταν βραδιάσει ανάβουμε τα φώτα, αλλά είναι μερικές στιγμές που δεν θες να έχεις τόσο πολύ έντονο φως. Να δεις κάτι, ναι, μπορείς να το αυξήσεις, αλλά όταν δεν θες έντονο φως, πας εδώ, παπ, το κατεβάζεις και κάθεσαι, ας πούμε, στο σαλόνι σου να δεις τηλεόραση χωρίς να σε στραβώνει η λάμπα, χωρίς τίποτα. Ή να αλλάξεις την απόχρωση, ή να βάλεις, ας πούμε, εγώ με την Αλέξα, όταν θέλω να δω κάποια ταινία, παράδειγμα, έχω την επιλογή και έχω βάλει το TV Time. Τώρα δεν ξέρω αν θα μου το αναγνωρίσει, γιατί ξανά έβαλα τις λάμπες. Είπα και λέω, Αλέξα, good night. Παπ, σβήνει τα φώτα. Πάω και λέω, ας πούμε, Αλέξα, illuminate. Σαν το demolition, για όποιος ξέρει. Παπ, ανάβει τα φώτα στην ένταση και στο χρώμα που έχω επιλέξει. Next, πάμε να ρυθμίσουμε και την άλλη. Λέει, Αλέξα, TV Time, view edit. Και λέει, προσθέστε δράση. Όταν λέτε αυτό, TV Time, το πω τώρα θα ανάψει, προσθέστε δράση. Πατάμε δράση που θέλουμε και πάμε εδώ. Όταν θα πούμε TV Time, να μας δείξει τις ειδήσεις. Ή πάμε, ας πούμε, εδώ, Smart Home εδώ, πατάμε φως, επιλέγουμε το GY27, Next, και επιλέγουμε να ανάψει, να είναι στη μέση δυνατό η φωτεινότητα, και επιλέγουμε χρώμα το μπλε όπως είναι η άλλη. Save. Next. Και το πήρε τώρα λογικά και θα πούμε Alexa TV Time. Okay. Παπ, και τις κάνει και τις δύο μπλε και δεν μας τραβώνει το φως όταν θέλουμε να δούμε τηλεόραση. Και μπορείτε να προσθέσετε άπειρες λάμπες, έτσι. Μπορείς να βάλεις μια λάμπα έξω στο μπαλκόνι σου και να ανάβει όποτε γουστάρεις εσύ, όποτε θέλεις να τη βάλεις. Και είδατε ότι αν επιλέξεις μια λάμπα, βλέπετε ότι στο TV Time και οι δύο λάμπες και είναι 3,3. Και βλέπεις αν επιλέξεις μια λάμπα και ανάλογα τη δυνατότητα, ανάλογα τη φωτεινότητα, μπορείς να καίεις και λιγότερο ρεύμα. Βλέπετε ότι το αυξάνω, το κατεβάζω, το... Μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι οι καινούριες λάμπες Wi-Fi με τη ρύθμιση φωτεινότητας και είναι λιγότερο ρεύμα και δεν είναι όπως οι παλιές που το dimmer, το ποινίο, μας έτρωγε το περισσότερο ρεύμα. Βάζαμε, ας πούμε, ένα πολυέλαιο με 120 βατ λάμπες και με το dimmer, όταν κατεβάζαμε την ένταση, δεν έπεφτε η ένταση στο 20 βατ, έπεφτε πολύ παραπάνω, γιατί έτρωγε και το dimmeράκι. Το ποινίο του έτρωγε λίγο ρεύμα, οπότε δεν είχαμε και τόσο πολύ οικονομία, ενώ με αυτές έχουμε οικονομία. Αυτό ήταν το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο.